Ο Άρης δεν τα κατάφερε, έγνωσε μια βαριά ήττα από τον ΠΑΟΚ στο ντέρμπι της πόλης. Ένα παιχνίδι που πραγματικά ήταν μια βραδιά ντροπής για τους κίτρινους. Ήταν με 96-64 σε ένα παιχνίδι που ο Άρης ουσιαστικά ποτέ δεν μπήκε στο παρκέ. Ένα παιχνίδι που ξεκίνησε τα χειρότερα, το πρώτο δεκάλεπτο φάνηκαν τα χειρότερα για τον Άρη, όταν βρέθηκε να χάνει με 29-6, αρχικά με 15-0 με τους κίτρινους να σκοράρουν μετά από 4,5 περίπου λεπτά, με τον Τζούστο να πετυχαίνει το πρώτο καλάθι. Και από το πρώτο δεκάλεπτο φάνηκε το τρομερό πρόβλημα που υπάρχει πρώτον στην ψυχολογία της ομάδας του Γιάννη Καστρίτη, έτσι, καθώς εκεί εμφανίστηκε ένα μεγάλο πρόβλημα στο θέμα ενέργειας, καθώς αυτή δεν υπήρχε στο παρκέ για τους κίτρινους. Και ενέργεια, βέβαια, η απουσία ενέργειας, η οποία μεταφράζεται στην αμυντική λειτουργία της ομάδας, όπου πραγματικά ο Άρης σήμερα στην άμυνα ήταν τραγικός, με μια λέξη. Δεχόμενος 29 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο και χωρίς να έχει συνεργασίες μέσα στο γήπεδο, αλληλοκαλύψεις. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ σούταν πάρα πολλές φορές ελεύθερα σουτ και γενικότερα η αμυντική λειτουργία του Άρη από το πρώτο δεκάλεπτο ήταν εξαιρετικά κακή και αυτό συνεχίστηκε βέβαια μέχρι το τέλος του αγώνα. Επιθετικά επίσης εκεί την είχαν τεράστιο πρόβλημα. Ήταν αυτό που λέμε τάσπασαν στο γήπεδο, έχοντας τραγικά ποσοστά στα τρίποντα, στα δίποντα, γενικότερα και στην επίδυση υπήρχε τεράστιο πρόβλημα καθώς και εκεί δεν υπήρχαν καθόλου συνεργασίες. Ίσως του Χάνλαντ να μπέρδεψε λίγο τους παίκτες του Άρη που είχαν συνηθίσει να παίζουν με πυλώνα επιθετικό τον Κέλλη. Αυτό δημιούργησε μεγάλο πρόβλημα, όπως φάνηκε, έτσι, στην λειτουργία της ομάδας, καθώς ούτε ο Χάλλαν μπορούσε να σκοράρει, ούτε ο Κέλλη ήταν αυτός που περίμεναν όλοι και βέβαια και οι υπόλοιποι ήταν σε τραγική βραδιά. Στο πρώτο ημίχρονο, όπου ο Άρης βρέθηκε να χάνει με 54-26, χαρακτηριστικά είναι κάποια στατιστικά τα οποία υπήρχαν για να φανεί έτσι η εικόνα του Άρη, το πόσο τραγική ήταν. Ο Άρης, ο οποίος είχε 1 στα 14 τρίποντα, μόλις 7%, και 8 στα 12 τρίποντα, 66%, το οποίο βελτιώθηκε από το ποσοστό στο δεύτερο δεκάλεπτο. Έτσι, είχε μόλις μία assist στο πρώτο ημίχρονο, το οποίο ένα νούμερο το οποίο είναι τραγικό, 8 λάθη, έτσι, πολύ μεγάλη διαφορά. Το efficiency ανάμεσα στις δύο ομάδες ήταν 70-14. Έτσι, πραγματικά απίστευτο το νούμερο. Για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος βέβαια με βάση και την κακή αμυντική λειτουργία του Άρη είχε τρομερά ποσοστά με 70% στα τρίποντα, 7 στα 10 και 76% στα δίποντα. 13 στα 17 δίποντα είχε ο ΠΑΟΚ. Κάτι το οποίο προήλθε όχι μόνο γιατί ήταν σε καλή βραδιά επέκταση του ΠΑΟΚ, αλλά γιατί η άμυνα του Άρη κατά πρώτο λόγο ήταν τραγική. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν άλλαξε κάτι για τον Άρη. Η τραγική εικόνα συνεχίστηκε. Δεν μπόρεσε ο Καστρίτης στο ημίχρονο να αλλάξει κάτι στην ομάδα γιατί ό,τι και να προσπαθούσε να αλλάξει, οι παίχτες δεν μπορούσαν να το κάνουν στο παρκέ. Και το αποτέλεσμα ήταν το 96-64, μια ομολογόμενη τραγική εμφάνιση. Ο Άρης, ο οποίος βελτιώθηκε λίγο στα τρίποντα, έχοντας 8-26 και 30% σε κάποια στιγμή του αγώνα. Αλλά αυτό δεν δείχνει κάτι, βέβαια η εικόνα ήταν τραγικότατη, τραγική. Ο Άρης που τελείωσε το παιχνίδι με 8-31 τρίποντα, 25%, 16-28 δίποτα 57%, είχε 7 ασίστ και 12 λάθη, τραγικό και εδώ το απολογισμό, δηλαδή η ασίστ επέστρεψε ο Άρης στον αριθμό ασίστ που είχε πριν την έλευση του Κέλλη ουσιαστικά, μόλις 5 κλεψίματα σε αντίθεση με αυτά που είχε συνηθίσει τα προηγούμενα παιχνίδια, έτσι. Και γενικά ήταν μια ομολογουμένως τραγική εμφάνιση σε όλα τα επίπεδα για τους κίτρινους, σε όλα τα επίπεδα. Και πραγματικά νομίζω ότι, εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε πολλά για το μάτς. Ο φίλος ο Ηλία λέει, χαρά στο κουράγιο σου, φίλε Ηλία, αυτή είναι η δουλειά μας. Είτε στις καλές βραδιές, είτε στις κακές, πρέπει να είμαστε εδώ, να κάνουμε το post-game, να δίνουμε τη δική μας ανάλυση, να ακούμε τις γνώμες των φίλων, έτσι, και να προσπαθούμε να βρούμε τι έφταξε. Σήμερα δεν μπορείς να πεις κάτι ότι έφταξε συγκεκριμένα, όλα έφταξαν. Ήταν από τα βράδια που είπε ο Γιάννης ο Καστρίτης στην συνέντευξη τύπου ότι όλα πήγαν στραβά. Ναι, όλα πήγαν στραβά για τον Άρη σήμερα. Έτσι, δεν είχε ενέργεια, δεν είχε καλή άμυνα, καλή συνεργασία, καλή λειτουργία στην άμυνα. Επιθετικά, όταν η άμυνα σου δεν πάει καλά, περιμένεις από την επίθεση να πάρεις ενέργεια
Και αυτό σήμερα δεν το έχει ο Άρης, έτσι, γιατί και στην επίθεση ήταν τραγικός. Απ' την άλλη, για τον ΠΑΟΚ όλα μπαίναν, είτε ήταν ελεύθερα είτε δεν ήταν ελεύθερα, όλα μπαίναν. Έτσι, και βέβαια όταν έχεις ψυχολογία και ξεκινάς με ένα 15-0 σερί, όλα θα μπουν. Είναι ο νόμος του μπάσκετ αυτός. Όταν ξεκινάς έτσι, όταν θα μπει το ένα, μετά βλέπεις το καλάθι σαν βαρέλι. Απ' την άλλη, εμείς το καλάθι το βλέπαμε, τι να πω, σαν πολύ μικρό. Έτσι. Ο Άρης δυστυχώς έκανε το χειρότερο του παιχνίδι στην ακατάλληλη βραδιά. Έτσι, αυτό που είπε ο Καστρίτης. Ότι κάναμε το χειρότερο παιχνίδι στο πιο ακατάλληλο αντίπαλο. Γιατί ήταν το ντέρμπι της πόλης, είναι το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Είναι ένα παιχνίδι που σαφέστατα δεν περιμένεις μια τέτοια εικόνα. Έτσι. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους που έχουν μπει στο chat, έτσι εδώ στο live post-game το οποίο κάνουμε. Ο Καστρίτης επίσης έδειξε τύπου, πήρε τις ευθύνες του, είπε ότι μετά από τέτοια βραδιά σίγουρα ευθύνες είναι το προπονητή. Ζήτησε και πάλι συγγνώμη τον κόσμο, αντιλαμβανόμενος το πόσο σημαντικό είναι αυτό το παιχνίδι για τον κόσμο. Και απ' την άλλη, βέβαια, ζήτησε από όλους να συνεχίσουν να στηρίζουν την ομάδα, όπως αυτός θα κάνει με τους παίχτες, να συνεχίσει να στηρίζει την ομάδα, γιατί δεν τελείωσε τίποτα από αυτό το μάτς. Πραγματικά είναι ένα μάτς ιδιαίτερο μεν, αλλά είναι ένα μάτς μέσα στο πρωτάθλημα, μέσα σε όλα τα παιχνίδια που έχει ο Άρης. Η χρονιά ακόμα δεν έχει τελειώσει, δεν κρίθηκε τίτλος, δεν κρίθηκε τίποτα, ήταν απλά ένα παιχνίδι. Αυτό που μένει βέβαια και αυτό που σίγουρα είναι το άσχημο, είναι η κακιά βραδιά, η μεγάλη διαφορά, το γεγονός ότι ουσιαστικά ο Άρης από το πρώτο λεπτό ήταν εκτός αγώνα. Από το πρώτο λεπτό όλα τελείωσαν. Έτσι. Αυτό ήταν το αρνητικό. Αν μπορούμε να βρούμε ελαφρυντικά, το μόνο ελαφρυντικό που μπορούμε να βρούμε είναι το γεγονός ότι είναι άπειρη ομάδα και όταν βρέθηκε σε ένα 15-0 μέσα σε ένα γήπεδο που η ατμόσφαιρα ήταν εχθρική, δεν μπορούσε να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση ψυχολογικά, πνευματικά και βέβαια δεν μπορούσε ποτέ να αντιδράσει. Έτσι, αυτό είναι το θέμα. Δεν έχει μια εμπειρή ομάδα να μπορεί σε κάποιες στιγμές να αντιδράσει. Δυστυχώς αυτό, αν μπορεί να πει κάποιος ότι υπάρχει ελαφρυντικό. Έτσι, αν μπορεί να πει κάποιος ότι υπάρχει ελαφρυντικό, είναι αυτό. Γενικότερα όμως ήταν μια κακή βραδιά, πολύ κακή βραδιά. Νομίζω ότι ο Άρης δεν μπορεί να κάνει χειρότερο παιχνίδι από το σημερινό, σε όλα τα επίπεδα, κυρίως στην άμυνα, όπου εκεί είστε ακόμα εγώ, ότι η άμυνα ήταν τραγική. Η εικόνα του Άρη στην άμυνα ήταν τραγική, έτσι σε όλα τα επίπεδα. Ο Καστρίτης δεν επέλεξε σε κανένα σημείο τη ζώνη και όταν προσπάθησε να επιλέξει ζώνη, φαινόταν ότι οι παίχτες του Άρη είχαν πρόβλημα συνεννόησης. Δηλαδή έβλεπες κάποιους να παίζουν ζώνη και κάποιους να πηγαίνουν στο man-to-man. Αυτό είναι θέμα παιχτών. Είναι θέμα συνεννόησης μεταξύ τους. Όταν ο προπονητής δίνει εντολή να παίξει ζώνη και βλέπεις δύο να παίζουν ζώνη και άλλοι τρεις να κυνηγάνε τον παίχτη, αυτό είναι θέμα συνεννόησης και επικοινωνίας μέσα στο γήπεδο. Δεν υπήρχε αυτό μέσα στο γήπεδο, πραγματικά. Και αυτό ήταν το κακό. Δηλαδή στην άμυνα θες επικοινωνία πέρα από την ενέργεια, θες και επικοινωνία. Έτσι, οι παίκτες του ΠΑΟΚ πολλές φορές βγήκαν μόνοι τους μετά από ένα απλό screen, είτε στο pick and roll βγήκαν μόνοι τους. Έτσι, εδώ είναι θέμα επικοινωνίας. Ο Άρης δεν το είχε αυτό. Δηλαδή η άμυνα που είναι το βασικό στοιχείο του φετινού Άρη ήταν σήμερα σε τραγικό επίπεδο. Έτσι, επιθετικά μπορείς να πεις ότι δεν ξεκίνησες καλά. Ναι, όλα τα, αυτό το επιθετικό μπορείς να το διορθώσεις όπως διορθώθηκε. Αλλά το αμυντικό δεν διορθώθηκε σε κανένα σημείο του αγώνα. Έτσι, ο Πύλος ο Πάρης λέει τελείως το σημερινό, μας πήγανε, συνεχίζουμε δυνατά. Πόσο ντροπή να νιώσουμε ακόμα, πόσο λέει, μας έχουν μοιράσει πιο ντροπραστικές βραδιές, λέει ένας φίλος. Συμφωνώ, φίλε μου, αλλά σε όλη την ιστορία του Άρη υπάρχουν και αυτές οι βραδιές. Δεν είναι η πρώτη φορά και δεν θα είναι ούτε τελευταία. Δυστυχώς έτσι είναι ο αθλητισμός. Έτσι δεν θέλω να γλυκάνω κανένα χάπι που λέμε, αλλά αυτό είναι ο αθλητισμός. Θα βρεις και τέτοιες βραδιές ντροπή, θα βρεις και χαρές και βραδιές χαράς. Αυτό είναι ο αθλητισμός. Τώρα σου έτυχε στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Σήμερα, εντάξει, αντιλαμβάνομαι πώς νιώθει ο κόσμος. Δέχομαι οτιδήποτε και να πούν μέσα την πίκρα τους. Είναι λογικό ο κόσμος να είναι πικραμένος, ο κόσμος να είναι στεναχωρημένος, γιατί περίμενε με βάση την εικόνα της ομάδας στα τελευταία παιχνίδια, περίμενε κάτι καλό σήμερα. Έτσι, γιατί αυτό είναι το αρνητικό, είναι ότι ό,τι έκτιζε η ομάδα εδώ και 3-4 παιχνίδια, τον γκρέμισε σήμερα. Έτσι, τον γκρέμισε σήμερα.
Ό,τι καλό έκτισε ο Άρης με τις νίκες στις τρεις συνεχόμενες και την πολύ καλή παρουσία του, τον γκρέμισε σήμερα, σε ένα βράδυ. Και κυρίως γκρέμισε, θα πω εγώ, την εμπιστοσύνη που είχε κερδίσει από τον κόσμο. Και τώρα πρέπει ουσιαστικά αυτή η ομάδα να ξαναχτίσει την εμπιστοσύνη με τον κόσμο. Την αγωνιστική εμπιστοσύνη με τον κόσμο, με νίκες. Για να μπορέσει ο κόσμος και να επιστρέψει. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό μπορεί να επηρεάσει την παρουσία των φιλάθλων. Ελπίζω να μην την επηρεάσει για πολλούς λόγους. Όμως είναι αλήθεια ότι μετά από τέτοιες βραδιές που νιώθεις άσχημα, ο φιλάθλος που νιώθει άσχημα, ομολογουμένως το πρώτο του μέλημα μετά δεν είναι να πάει στο γήπεδο. Έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα, δυστυχώς. Μακάρι να μην δούμε κάτι τέτοιο, να βρεθεί ο κόσμος κοντά στην ομάδα. Ξαναλέω, είναι μια δύσκολη βραδιά, μια αδιαφάνιση τραγικότατη στο χειρότερο παιχνίδι που θα μπορούσε να γίνει. Από εκεί πέρα όμως δεν τελείωσε τίποτε βραδιά, η χρονιά συνεχίζεται και υπάρχουν πάρα πολλά ακόμα παιχνίδια. Απειρία, το φίλο μας λέει ο φίλος ο Πάρης, φάνηκε. Με φάνηκε η απειρία, το είπαμε, και από την ατμόσφαιρα φάνηκε η απειρία. Έτσι, γιατί το ζητούσαμε εδώ και στη διάρκεια της εβδομάδας, ότι είναι ένα θέμα το πώς θα αντιδράσουν, γιατί οι περισσότεροι δεν έχουν εικόνα από τέτοιες έδρες. Έτσι, δεν έχουν εικόνα από ατμόσφαιρα που είναι εχθρική απέναντί τους. Έτσι. Αυτό είναι που τους επηρέασε πάρα μα πάρα πολύ και φάνηκε σήμερα στο παιχνίδι από την αρχή. Από το πρώτο λεπτό φάνηκε το παιχνίδι. Λοιπόν, κάποια μέρα φίλων, χορτάσαμε συγγνώμη, λέει ο φίλος σε μπάλα και μπάσκετ. Ένας άλλος. Ντροπή κάθε φορά τα ίδια εκεί μέσα. Σε πρώτο δεκάδο μας έβγαινε τίποτα στην άμενα. Σε αντίθεση τους βγήκαν όλα τα σου, λέει ο φίλος. Το θέμα είναι να χάνεις καλά, να παίζεις καλά και να χάνεις, όχι να χάνεις όχι να παίξεις καλά. Συμφωνώ απόλυτα, φίλε μου, σε αυτό. Νομίζω ότι το χειρότερο είναι αυτό. Ότι άλλο να χάσεις, ήταν μέσα στον αθλητισμό. Το θέμα είναι να παίξεις. Και ο Άρης σήμερα δυστυχώς δεν έπαιξε, δεν έκανε τίποτα σε κανένα σημείο του αγώνα, κανείς παίχτης. Έτσι, αν ξέρεις δηλαδή κάποιες αναλαμπές του Τζούστον στην αρχή, που φάνηκε να είναι ο μοναδικός ο οποίος έχει ενέργεια, έχει πάθος, όλοι οι υπόλοιποι ήταν τραγικοί. Σαν να μην μπήκανε στο γήπεδο. Κάναν πολύ λίγο. Williams, πείτε μου τι κάνει καλά αυτό το παιδί. Βγάλα και μισή διαρκεία, πώς να πάει ο κόσμος. Φίλε μου, Σάκη, το πώς θα πάει ο κόσμος είναι μια κουβέντα που μπορώ να την αναλύσω. Δεν είναι τη παρούση βέβαια, γιατί θα πάμε πάρα πολύ. Έτσι, ξαναείπα και πριν, είναι ένα κακό παιχνίδι, μια κακή βραδιά. Έτσι, η ομάδα γκρέμισε ότι έφτιαξε σε τρεις αγώνες, τον γκρέμισε σήμερα, ομολογουμένως. Αλλά ξαναλέω ότι η χρονιά δεν τελειώνει εδώ. Ούτε χάθηκε τίτλος από το σημερινό παιχνίδι, τίποτα. Είναι μια βραδιά δύσκολη, ομολογουμένως. Το αντιλαμβάνομαι, το καταλαβαίνω, δέχομαι τον εκνευρισμό του κόσμου, γιατί βλέπω κάποια μηνύματα εδώ πέρα, δέχομαι τον εκνευρισμό του κόσμου. Έτσι, ομολογουμένως, ξέρω τι σημαίνει αυτό το παιχνίδι για τον κόσμο του Άρη. Από εκεί πέρα τώρα να τα διαλύσεις όλα και να πεις να φύγουν όλοι και να κάνουν όλοι, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Με αυτούς τους παίκτες θα πας μέχρι το τέλος. Έδειξαν ότι είναι καλή ομάδα. Σήμερα δεν κάναν τίποτα καλά. Ήταν το χειρότερο παιχνίδι για πολλούς και διάφορους λόγους. Και συνεχίζεις. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Δεν μπορείς να κάνεις. Τι κάνεις. Να τους διώξεις όλους, δεν γίνεται. Έτσι. Είναι δικαίωμα του κάθε φιλάθλου αν θέλει να στηρίξει αυτή την προσπάθεια ή όχι. Αν θεωρεί ότι αυτή η ομάδα ξέρει στηρίξει. Έτσι, εγώ δεν θα πω σε κανέναν να πάει στο γήπεδο να μην πάει στο γήπεδο. Ο καθένας ξέρει τι θα κάνει. Έτσι, τώρα το πώς να πάει στο γήπεδο, υπάρχει ο αντίλογος. Δες τα τρία τελευταία παιχνίδια του Άρη και δες πώς έπαιξε. Και το σημερινό. Αλλά το σημερινό είναι αυτό που πικραίνει περισσότερο τον κόσμο. Το ξέρω, το αντιλαμβάνομαι. Ότι αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Έτσι. Πείτε μου, λέει, διώξαμε τον Γκλόμπουτσαρ. Εντάξει, ήταν μια επιλογή, φίλε, του Καστρίτη να κρατήσει το Λόκετ και να διώξει τον Γκλόμπουτσαρ. Έτσι, θεώρησε σαφέστατα ότι ο Λόκετ μπορεί να βοηθήσει περισσότερα σε κάποια στοιχεία τα οποία έχει ο Λόκετ και δεν έχει ο Γκλόμπουτσαρ. Έτσι, να πούμε εδώ επίσης όσον αφορά και τον Πουγιαννίτη, ο οποίος τραυματίστηκε. Ο Πουγιαννίτης, ο οποίος πιθανότητα έχει διάστρεμα, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα τον κρατήσει εκτός. Τι βαθμού διάστρεμα είναι. Έτσι, θεωρώ ότι για το επόμενο παιχνίδι, ίσως με τον Ολυμπιακό, κρίνεται αφίβολος. Έτσι, για το επόμενο παιχνίδι. Λέω, ο φίλος ο Σάκης, πες με στα μάτια, πώς είπαμε να κάνει ο κόσμος. Τελευταίος τέλος πριν 25 χρόνια, κάνει κάτι κάποιος άλλος.
φτάνει με τον κόσμο. Σάκη, φίλε μου, 100% μαζί σου σε αυτό. 100% μαζί σου. Έτσι, είναι πολλά τα χρόνια που ο Άρης είναι χωρίς τίτλους στο μπάσκετ. Έτσι, έχει κάνει πολλή υπομονή. Και να σου πω κάτι, φίλε Σάκη, έχει κάνει υπομονή πολύ απλά, γιατί αυτό το έχω ξαναπεί εγώ εδώ στην εκπομπή, στο Λαμπαουτάρης. Δυστυχώς υπάρχουν κάποιοι που πατάνε στην αγάπη του κόσμου και στο γεγονός ότι ο κόσμος θέλει τα μεγαλεία του παρελθόντος, κάτι που δεν μπορεί να γίνει. Και αυτοί κάποιοι που ήρθαν τα τελευταία χρόνια, πουλούσαν φουμάρα, έτσι και φτάσαν την ομάδα πάλι στο σημείο να χρωστάει σε όποιον μιλάει ελληνικά. Έτσι. Αυτό που έγινε τα προηγούμενα χρόνια οδήγησε μια κατάσταση σε αυτό το σημείο που είμαστε σήμερα, που πάλι μπαίνει στη λογική να κάνει υπομονή. Και είδε, φίλε Σάκη, τα τελευταία χρόνια πόσο χαμηλά έφτασε η ομάδα, έτσι, πόσο χαμηλά έφτασε η ομάδα να παίζει για τον υποβιβασμό, για την παραμονή να παίζει. Έτσι. Και παλιότερα ο Άρης είχε προβλήματα. Έτσι, θα θυμάστε παλιότερη τη χρονιά με τον Μίλωνα, την περίφημη χρονιά με τον Μίλωνα, όπου ο Άρης έπαιζε με ένα ρόστερ 7-8 παιχτών. Έτσι, και έναν James Forrest, το οποίο έκανε οριά. Αλλά και πάλι δεν έφτασε σε αυτό το σημείο που φτάσει τα τελευταία χρόνια. Έτσι. Από τον Άρη, αυτή τη στιγμή, φίλε Μουσάκη, λείπει ένας άνθρωπος, το είπα και προχθές στην εκπομπή, λείπει ένας άνθρωπος, ο οποίος καταρχήν είναι Αριανός, το βασικό για μένα, και κατά δεύτερον, να έχει την οικονομική δυνατότητα να πει ότι θα χάσει λεφτά στον Άρη. Να έρθει και να βάλει τώρα 500.000, 600.000 και να σβήσει όλα τα χρέη. Όταν θα γίνει αυτό, όταν κάποιος δηλαδή θα σβήσει τα χρέη, με τη μία, γρήγορα δηλαδή, τότε ο κόσμος θα πει ότι δεν μπορεί να κάνει άλλη υπομονή και αυτός που θα το κάνει αυτό θα πρέπει να δώσει και ένα όραμα για αυτή που θα είναι δίπλα του. Έτσι. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει εδώ ο άνθρωπος, από τη στιγμή που έχεις χρέη του βαθμού που είναι τα χρέη του Άρη, έτσι, και τα οποία χρέη κάθε μήνα πρέπει να τα πληρώνεις, δεν μπορεί να σου πει κάποιος κάτι διαφορετικό από το να σου πει ότι κάνει υπομονή. Δεν μπορεί να σου πει κάτι άλλο. Όποιος σου πει κάτι άλλο θα είναι ψεύτης. Ο κόσμος, ναι, φίλε μου, πάρει. Ο κόσμος είναι ο μεγαλύτερος τίτλος. Λέει ο φίλος, ο πάρει τελευταία γωνία συμμετοχή μας στην κατηγορία. Θέλει πολύ βοήθεια από όλους να ξαναδούμε τρόπο. Ναι, φίλε, πάρει. Είπα και πριν. Το θέμα είναι να βρεθεί ένας άνθρωπος, έτσι, ή μια παρέα, ή ξέρω, δύο φίλοι, όπως θέλετε, πείτε το, οι οποίοι να βάλουν χρήματα να λυθούν τα χρέη. Άμεσα. Αν γίνει αυτό άμεσα, θα μπορείς να πεις, να σου πει μάλλον, ότι θέλω τη βοήθειά σου, πάμε κάπου ψηλά. Πάμε κάπου ψηλά. Όταν όμως δεν υπάρχει αυτός ο άνθρωπος, όταν έχουν περάσει οι άνθρωποι, έχουν δημιουργήσει τεράστια χρέη στην ομάδα, σε μια εποχή δύσκολη, που δεν υπάρχουν έσοδα, έτσι, που έχουμε αυτή την κατάσταση με τον κορονοϊό, που έχει ρίξει τα έσοδα σε όλα τα επίπεδα, ειδικά για τις ομάδες, έτσι, το μοναδικό που μπορεί να κάνει κάποιος αυτή τη στιγμή που είναι στη δίκηση, να πει να ζητήσει τη βοήθεια του κόσμου. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Αντιλαμβάνομαι ο κόσμος κουράστηκε. Είναι πολλά τα χρόνια χωρίς τίτλο. Είναι πολλά τα χρόνια επίσης που είσαι μια τέτοια κατάσταση να παίζει για την παραμονή. Έτσι. Από εκεί πέρα το θέμα είναι ότι αυτή είναι η πραγματικότητα όμως, παιδιά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Άρης είναι χρεωμένος από διάφορους. Τους ξέρουμε. Δεν χρειάζεται να τους ξαναλέμε τώρα, γιατί θα πάμε να κάνουμε καμιά εκπομπή καμιά ώρα. Έτσι. Δεν είναι για τέτοια εκπομπή. Το θέμα είναι ότι αυτή είναι η κατάσταση δυστυχώς. Έτσι. Λοιπόν, για να κλείσουμε, όσον αφορά το σημερινό παιχνίδι, τι είπαμε και πριν, τραγική εικόνα της ομάδας σε άμυνα και επίδεση. Κακός, κάκιστος ο Άρης, δεν μπήκε ποτέ στο παρκέ. Από το πρώτο λεπτό ουσιαστικά έχασε το παιχνίδι. Η άμυνα ήταν τραγική, η επίδεση τραγική. Περισσότερα όσον αφορά το ρεπορτάζ και για τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών και βέβαια για το θέμα του Πουλιανίτη. Περισσότερα στο Λαμπαουτάρης, στο site με ρεπορτάζ μέχρι αργά το βράδυ, οτιδήποτε γίνει θα μπορέσετε να το δείτε μέχρι εκεί. Πολλά περισσότερα έτσι στην εκπομπή της Τρίτης που θα έχουμε εδώ Λαμπαουτάρης TV Basketball Edition 8. Πολλά περισσότερα θα πούμε εκεί, έτσι, και μπορούμε εκεί να έχουμε και καλύτερο και περισσότερο χρόνο για διάλογο. Έτσι. Λοιπόν, αυτά. Καλό βράδυ σε όλους.